Τίτλοι τέλους στη σχέση του Χρήστου Χολίδη με τη Δούκισσα Νομικού και ο τραγουδιστής παραχώρησε μέσω συνέντευξης μια εκβαθέων εξομολόγηση. Στάσου στο ύψος σου, άκου το φίλο σου. Αυτά συμβαίνουνε, μα έτσι είναι η ζωή. Εργένης δηλώνει ξανά ο Χρήστος Χολίδης σε συνέντευξή του στο περιοδικό Hello. Σε μια εκβαθέων εξομολόγηση παραδέχεται ότι οι τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση του με τη Δούκισσα Νομικού, χωρίς όμως να αποκαλύπτει την αιτία του χωρισμού τους. Χώρισα παιδιά, βαράτε τώρα, αλλά τουλάχιστον βαρέστε εμένα γιατί εγώ αντέχω. Τα έδωσες, μα όμως ξέχασες. Μιλάει για τον πόλεμο που δεχόταν ο ίδιος και η Δούκισσα όσο ήταν ζευγάρι από ορισμένους δημοσιογράφους που έγραφαν, όπως λέει, γελοιότητες. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν αντέχει μόνο τα χτυπήματα, είναι και ένας άνδρας που ξέρει να φεύγει από μια σχέση με αξιοπρέπεια. Θα αρκεστώ να σας πω ότι ο μάγκας φαίνεται όταν φεύγει. Θα πάρω το βάρος πάνω μου και αν θέλει να επιμένει κάποιος να ασχοληθεί με αυτή την ιστορία, επαναλαμβάνω, βαρέστε εμένα και κανέναν άλλον. Η αγάπη αυτή αν σβήσει, τότε γη θα σταματήσει. Πάνω απ' όλα όμως, ξέρει να μιλάει στη γυναικεία καρδιά, όχι μόνο με τα τραγούδια του. Όταν αγαπήσω έναν άνθρωπο, τον αγαπάω μέχρι θανάτου. Άρα ή θα τον δούμε στα επίγοντα από έρωτα ή ο χρόνος θα δείξει πόσο αγάπησε τη Δούκισσα Νομικού. Το σίγουρο πάντως είναι ότι πέρα από τη δοτικότητα τον χαρακτηρίζει και ο φιλημισμός. Στις σχέσεις μου γενικότερα με τους ανθρώπους έχω ένα μότο που λέει «Δώσε τα πάντα, την ψυχή σου ολόκληρη και ό,τι διαθέτεις και κάποια στιγμή μπορεί να σου γυρίσει». Τι μάθαμε σήμερα για τον Χρήστο Χολίδη? Πρώτον, είναι ένας στιβαρός άνδρας που ξέρει να δέχεται τα χτυπήματα. Δεύτερον, ότι είναι μάγκας όταν φεύγει από μια σχέση. Τρίτον, ότι αγαπάει μέχρι θανάτου. Και τέταρτον, πώς πιστεύει στο κάρμα, αφού δίνοντας την ψυχή του περιμένει ότι ίσως πάρει κάτι αργότερα. Σου μιλάει ο φίλος σου και πρέπει να ξεχάσεις.